Υπάρχουν τα θετικά, τα διαχρονικά. Θετικά δηλαδή που ξεκινάνε από μια θετική, ένα θετικό ξεκίνημα και προχωράνε να είναι θετικά και συνεχίζουν να είναι θετικά. Γιατί κάθε μέρα από κάτι τις περιπτώσεις που θα αναφέρω κάποιες από αυτές εδώ λόγω το χρόνο, υπάρχουν και στιγμές, οι στιγμές όμως, οι μοναδικές στιγμές. Θα ήθελα να σας αναφέρω και είναι από αυτά που έχουν μείνει στη ψυχή μας, αλλά όχι μόνο στην ψυχή μας και στη ζωή μας. Τελικά, την περίπτωση της, της κοπέλας μας, η Μαριλένας, με τον αδερφό της τότε 10 και 7 χρονών. Συγγνώμη. Όταν αποφάσισαν να φύγουν από τη φρίκη της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της, ό,τι το χειρότερο μπορεί να σου κάποια παιδιά, και πήραν το καράβι για να πάνε στην Κρήτη, να σωθούν στο άγνωστο. Και εκεί τους αγκάλιασε ο καπετάνιος, τους βρήκε μόνα τους, και είδε το λιμενικό και ήρθαν σε εμάς. Τραβήξαμε πολύ δύσκολα πράγματα, με τη μαφία που ήταν η μητέρα κλπ. Τι έγινε όμως, τι προχώρησε? Αναγκαστήκαμε να πάμε σε κάποιο άλλο σπίτι ή να γλιτώσουμε από αυτό. Η Μαριλένα λοιπόν προχώρησε τη ζωή της, έγινε ένα σπουδαίο παιδί, μια μοναδική προσωπικότητα, και πήγε στην Μυτιλίνη. Τα λέω αυτά γιατί έχουν υποθεί και τα έχει πει η ίδια, και οπότε δεν είναι θέματα προσωπικών δεδομένων, να σπουδάσει. Έχει και γνώρισε τον καλό της, τελικά τους πάντρεψα, να η στιγμή. Βρέθηκα εκεί, σαν μπαμπάς να παντρεύω ένα από τα παιδιά μας. Ήταν από τις μοναδικές στιγμές μου σαν άνθρωπος, αλλά και από τις μοναδικές στιγμές του χαμόγελου. Στη συνέχεια βάφτισα το παιδί της, το πρώτο παιδί. Έγινε καλή μαμά, έγινε σπουδαία μαμά. Και όταν πρωτοέφερε στη ζωή το μωρό, είμαστε όλοι εκεί, λες, και είμαστε... Είμαστε μια τεράστια οικογένεια, 15 άτομα περίμενα στο μαιευτήριο. Μου λέει, λέγοντας με δάκρυα στα μάτια, πώς μπορούν, έχοντας το μωρό στην αγκαλιά, πώς μπορούν να αφήνουν έκθετα αυτά τα μοναδικά παιδιά που έχουν. Ένα παιδί που έζησε τη φρίκη της εγκατάλειψης της παραμέλησης. Στη συνέχεια λοιπόν έκανε και δεύτερο παιδί και σήμερα είναι υπεύθυνη του χαμόγελου του παιδιού στη Μυτιλίνη. Είναι μια διαχρονική καλή στιγμή. Μια στιγμή που έχει επαναλήφθηκε πολλές φορές, γιατί ξεκίνησε καλά, είχε την ανάλογη συστατικά και έφτασε εδώ που έφτασε. Είναι στιγμές που είμαστε κοντά σε ένα παιδί που παίρνει το πτυχίο του. Ξέρετε, θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι μα τόσο σπουδαίο είναι να παίρνει ένα πτυχίο ένα παιδί. Τόσο σπουδαίο είναι να κάνει κάτι. Και βέβαια είναι. Για όλους είναι. Αλλά για αυτά τα παιδιά είναι ακόμη περισσότερο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν τη μαμά και τον μπαμπά. Ό,τι ιερότερο μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Και δεν είναι, κύριε Γιαννόπουλε, και δεν είναι μόνο η μαμά και ο μπαμπάς που δεν είναι μέσα σε ένα σπίτι, γιατί μπορεί να έχουν συμβεί τα απίστευτα και να είναι μακριά. Είναι η μαμά και ο μπαμπάς που είναι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν είναι μαζί με τα παιδιά τους. Μα αυτό είναι, αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι τους λείπει? Τους λείπει το ξεκίνημα, το σωστό, το ακαδημαϊκό. Δεν έχουν χωρίσει σωστά στα μαθήματα, δεν έχουν κάνει τα μαθήματα όπως όλα τα παιδιά. Είχαν τη φρίκη της κακοποίησης, παραμέληση, του βιασμού ψυχής και σώματος. Όλα αυτά λοιπόν, όταν καταφέρει ένα παιδί και θωρακίζεται και παλεύει και ενισχύει τον εαυτό του για να δώσει μάχες και τις δίνει και πετυχαίνει στον αθλητισμό, πετυχαίνει στις σπουδές του, πετυχαίνει στα αγγλικά, αυτό το πτυχίο, όταν παίρνει ένα παιδί ένα πτυχίο για οποιοδήποτε λόγο, όλοι πανηγυρίζουμε σε όλο το χαμόγελο, έχει δεραμέει σε όλη την Ελλάδα και πανηγυρίζουμε γιατί πήρε το πτυχίο. Και πρέπει να πούμε να ευχαριστήσουμε γιατί κατάφερε να δώσει στον εαυτό του, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι στιγμές που ζούμε με τα παιδιά λοιπόν που μεγαλώνουμε, αλλά και στιγμές που προσφέρουμε σε παιδιά, που έχουμε προσφέρει σε παιδιά που κινδυνεύει η ζωή τους από θέματα υγείας. Είχαμε μια διακομιδή με την κινητένη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών στη Βόρειο Ελλάδα, όπου καλέστηκαν από το ΕΚΑΒ να μεταφέρουν ένα νεογνό από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μόλις 500 γραμμάρια, συγγνώμη.
Και αναρωτήθηκαν, και η αγωνία ήταν όταν ενημερωθήκαμε για την ενημέρωση του γιατρού. Κεντρικά μπαίνουμε όλοι σε μια διαδικασία όταν υπάρχει κίνδυνο στο χαμόγελο και πρόβλημα. Αυτή που πρέπει τέλος πάντων μένουμε, η αδρεναλίνη φτάνει στα ύψη. Άντε να φτάσει καλά, άντε να δούμε ότι έφτασε καλά. Και αναρωτήθηκε λοιπόν ο διασώστης, χωράει η ψυχή σε 500 γραμμάρια σώματος? Μετά από λίγο διάστημα, όταν το παιδί πήγε καλά και ξέφυγε το κίνδυνο, τελικά χωράει. Αν χωράει, λέει. Και βέβαια χωράει. Να σας πω όμως και κάτι για να πάω στη συνειδητοποίηση μέσα από αυτά τα παραδείγματα που μπορείτε να συνεχίσετε και να μας τα λέτε στην πορεία της κουβέντας μας, κύριε Γιαννόπουλε. Όταν εσείς λοιπόν συνειδητοποιημένοι κάνετε αυτό το έργο το οποίο κάνετε, βοηθάτε τον κόσμο, βοηθάτε τα παιδιά, βοηθάτε τις οικογένειες έτσι όπως πρέπει να τις βοηθήσετε. Και αν δεν έχουν οικογένεια, φτιάχνετε τη δική σας την οικογένεια, ανοίγετε τη δική σας αγκαλιά για να έχουν αυτοί οι άνθρωποι οικογένεια. Από όλες αυτές τις περιπτώσεις που μέχρι σήμερα έχετε κληθεί εσείς, ας πάρουμε τις περιπτώσεις αυτούνου του χρόνου, που έχετε εσείς κληθεί να παρέμβετε, να βοηθήσετε, έχετε διαπιστώσει κάποιοι άλλοι, έχετε δει στην πορεία κάποιοι άλλοι να συνειδητοποιούν το μέγεθος του προβλήματος, της τραγωδίας, του πόνου, ας το πω, του πόνου που προκαλούν ο ένας τον άλλον και να διορθώνονται? Στα θέματα κακοποίησης δεν το βλέπουμε τόσο έντονα. Μάλλον τόσο έντονα δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα να συνειδητοποιήσουν τι έχουν κάνει, να συνειδητοποιήσουν τι έχει γίνει, να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν καταστρέψει τη ζωή του ίδιου του παιδιού. Σε άλλα θέματα όμως. Αναφέρεστε στην σεξουαλική κακοποίηση, έτσι? Όχι μόνο, και στην σωματική και σε όλες τις μορφές κακοποίησης. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πολύ σπάνια, έχουν υπάρξει περιπτώσεις, αλλά πολύ σπάνια φτάνουν σε αυτό το σημείο. Και περισσότερο είναι η τρίτη, η περιπτώση υιοθεσίας που, παιδιών που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας και ήρθε κάποια οικογένεια και πήρε ένα παιδί που είχε λευκαιμία και το είχαν εγκαταλείψει. Αυτή η μοναδικότητα, και με μεγάλη μου χαρά την αγκάλιασα αυτή τη γυναίκα, τη μάχη που έδωσε μαζί, μαζί μας και μαζί με το παιδί που πήρε πλέον αποκλειστικά μαζί της και με κίνδυνο βέβαια να χάσει τη ζωή του, τα κατάφερε, τα κατάφεραν. Εκείνη είναι πιο συνειδητοποιημένη από οποιονδήποτε άλλο, γιατί ξέρει ότι αυτό το παιδί που παίρνει κοντά της θέλει να του προσφέρει τη μοναδικότητα μιας οικογένειας. Άρα αυτή μπορεί να πω ότι είναι συνειδητοποιημένη. Όπως και οι άλλοι, η καρδιολόγος η οποία πήρε ένα παιδί το οποίο είχε σοβαρά πρόβλημα καρδιάς και τελικά το ξεπέρασε, προχώρησε και το υιοθέτησε μέσα στη διαδικασία την κρατική. Άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι, συνειδητοποίησαν ότι ναι, θέλουμε αυτό το παιδί όχι να είναι ξαφνικό, να είναι όμορφο, να είναι γαλανομάτικο κλπ. Να είναι ένα παιδί το οποίο θα του προσφέρουμε τη δυνατότητα, θα του προσφέρουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ζωής από αυτή. Και υποκλίνομαι προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν πολλοί θα μπορούσαν, αρκετοί θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Δεν έχω τι να πω πάνω σε αυτά τα οποία αναφέρατε, γιατί αυτά είναι πραγματικά τα στοιχεία της ίδιας της ζωής. Είναι η ίδια η ζωή έτσι όπως εξελίσσεται και σου δίνει το μάθημα. Να πω μακάρι, γιατί μόνο έτσι μπορείς να το πεις. Δεν θέλω συνεχώς να κατηγορούμε, να λέμε αυτά που μπορεί να έχει βιώσει ο καθένας από εμάς, μεταφέρει μέσα στο δικό του το παιδί. Αυτό είναι το εύκολο, είναι το άλοθη που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από εμάς. Αλλά αυτό εκ διαμέτρου αντίθετο, η δυσκολία της μετάνοιας για αυτόν που κακοποιεί και η μεγάλη αγάπη και η μεγάλη αγκαλιά είναι πραγματικά οι δύο εκφάσεις της ζωής που σου δίνουν ποιο δρόμο θέλεις να ακολουθήσεις. Μπορείς όμως να ακολουθήσεις το δρόμο αυτό του μεγαλείου της ψυχής, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν είναι δύσκολο να το θέλεις. Δεν είναι δύσκολο και το βλέπουμε καθημερινά ότι στην καθημερινότητά μας ότι γίνεται αυτό. Αλλά όχι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πολύ κακό. Πολύ κακό. Σπάνια γυρίζουν πίσω και μετανοούν, αν μπορώ να το πω αυτό. Και αυτό είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε και μας κάνει να αισθανόμαστε έτσι πάρα πολύ άσχημα, γιατί προσπαθούμε πολύ κάποια παιδιά που έχουν κάποια ισχυρή δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω στις γονείς τους. Τουναντίον στα σπίτια ημερήσιας φροντίδας, κάποιοι γονείς που βρίσκονται σε κρίση, η οικογένειά τους βρέθηκε σε κρίση, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε, να δώσουμε και στα παιδιά αλλά και στον μπαμπά που έχει μείνει μόνος του με 5 παιδιά, να δώσουμε τη δυνατότητα του φιλή ζωής εκείνο να
να προχωρήσουν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι συνειδητοποιημένος ότι είναι μόνος του με πέντε παιδιά και έχει τη συμπαράσταση και ζήτησε τη συμπαράσταση του χαμόγελου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εκείνο αλλά και τα πέντε παιδιά του. Ουσιαστικά. Έφτασε λοιπόν και φτάνει στο σημείο να λέει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψω τα παιδιά μου γιατί τα αγαπάω, όσο και δυσκολίες να έχω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την άλλη διάσταση που είναι ένας πατέρας που τον εγκατέλειψε η μάνα του, η γυναίκα του, βρέθηκε μόνος, δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί και προσπαθούμε να τον κάνουμε να λειτουργήσει. Γιατί την αγάπη δεν την κινητοποιείς, η αγάπη υπάρχει. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι η γνώση να κινητοποιείς πώς θα τα καταφέρω εγώ, τι θα κάνω, νοικοκυριό, τα αγγλικά, το ένα, το άλλο. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα ένα παιδί έχει και είναι δύσκολο. Άλλο τόσο πέντε και ξαφνικά διαλυμένη οικογένεια. Αυτό λοιπόν είναι στα σπίτια ημερήσιας φροντίδας που αντιμετωπίζουμε από γονείς που νοιάζονται όμως για τα παιδιά. Ή η μητέρα με 9 παιδιά, την οποία εγκατέλειψε ο σύζυγος και τα μικρά παιδιά ήρθαν στο σπίτι ημερήσιας φροντίδας στην Καλκίδα. Προσπάθησε, πάλεψε και μην ακούσω τώρα κάποιον γιατί έκανε 9 παιδιά. Έκανε 9 παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα την κατηγορήσουμε γι' αυτό, αλλά θα της πούμε συγχαρητήρια και μπράβο. Γιατί κατάφερε και έχει τα παιδιά της καλά μέχρι που την άφησε ο σύζυγος. Εκεί λοιπόν μετά από 2-3 χρόνια ήρθε και μας είπε: Ξέρετε, στέκομαι στα πόδια μου τώρα, πάω με τους συγγενείς μου στην Αθήνα και σας ευχαριστώ που δεν αφήσατε τα παιδιά μου να είναι στους δρόμους. Και είναι καλά, και εγώ είμαι καλά να συνεχίσω τη ζωή μου. Αυτή είναι η συνειδητοποίηση της ζωής από μια γυναίκα που μεγαλώνει νέα παιδιά. Αυτή είναι η συνειδητοποίηση της ζωής από όλους όσους έχουν μέχρι σήμερα θελήσει να βοηθήσουν και βοηθούν εθελοντικά από πολύ πολύ μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες μέσα από το χαμόγελο του παιδιού, οικογένειες, παιδιά που το έχουν ανάγκη. Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους, και είναι το παρήγορο με κύριε Γιαννόπουλε, νομίζω όλη αυτή τη κατάσταση είναι ότι υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί που αθόρυβα πίσω από κλειστές πόρτες και παράθυρα κινούν εκείνα τα νήματα για να βοηθήσουν. Και αυτή είναι η χορηγή μας, η συνειδητοποιημένη χορηγή μας, η οποία πριν από λίγες μέρες... Χορηγή ανθρωπιάς, έτσι. Ακριβώς. Πριν λίγες μέρες έδωσε στην οντότητα σε ένα παιδί που είχε χάσει το πόδι του, ήταν ακροτηριασμένο, να περπατήσει με πρόσθετο μέλος, δωρεάν. Αλλά δεν ήταν το δωρεάν, δεν ήταν η διάθεση να δώσει κάτι δωρεάν ή να το προωθήσει ακόμη αυτή την προσφορά της σημαντική που έκανε. Ήταν η χαρά του ανθρώπου αυτού που το προσέφερε, ήταν χαρά να δει το παιδί να περπατάει και να βλέπει αυτή το μεγαλείο. Ήταν δύο παιδάκια που είχαν πρόβλημα κόφωσης και μοιραζόντουσαν ένα κακό ακουστικό, ένα μόνο. Το έπαιρνε λίγο ένας, έπαιρνε λίγο άλλος. Έτσι αποκτήσαν και τα δύο λοιπόν κανονικά ακουστικά και ακούνε και πάλι. Είναι αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος συνειδητοποιημένα είναι συμμέτοχος, γιατί δεν βοηθάει, η λέξη βοηθάω είναι λίγο πιο διαφορετικά, συμμετέχει στην προσπάθειά μας να δώσουμε ποιότητα στη ζωή. Και αυτοί οι άνθρωποι διαχρονικά είναι συνειδητοποιημένοι και το κάνουν χωρίς να σκέπτονται το οικονομικό κόστος ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το χαμόγελο, δεν είναι ο Γιαννόπουλος, δεν είναι άλλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο κλπ. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σε όλη την Ελλάδα θα κάνουν τη διαφορά. Θα δώσουν τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε το ένα ή το άλλο χωρίς να παλεύουμε και να διανεύουμε όπως γίνεται συνήθως. Ναι, και είναι και εκείνοι οι άνθρωποι, μικροί ή μεγάλοι, που εθελοντικά και όχι μόνο δίνουν τη βοήθειά τους και στηρίζουν ή είναι ο κινητήριος μοχλός, είναι οι άνθρωποι που σπυρί-σπυρί μαζεύουν όλο αυτό που μπορεί να προσφέρει ο καθένας που μας ακούει αυτή την ώρα, έτσι ώστε να πάει στη θέση του και εκεί που πρέπει να πάει, την ώρα που πρέπει να πάει, για εκείνους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν. Ακριβώς, είναι οι εθελοντές μας λοιπόν που θα πρέπει να αποκριθούμε, που ανά πάσα στιγμή θα τρέξουν η ομάδα ερευνητικής και διάσωσης στην Κρήτη σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, για οποιοδήποτε παιδί ή ενήλικο εξαφανίστηκε, αρκεί να μας ειδοποιήσουν βέβαια οι αρχές έγκαιρα και να μην μας ειδοποιούν κατόπιν εορτής. Αυτό είναι μια παρένθεση. Είναι εκείνοι οι θελοντές που είναι κοντά μας στη στήριξη, είναι εκείνοι που είναι κοντά στα παιδιά στο νοσοκομείο που είναι εγκαταλειμμένα και όμως έχουν έναν άνθρωπο κοντά τους. Είναι αυτοί οι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι που το κάνουν γιατί το θέλει η ψυχούλα τους και γιατί δεν τους το επιβάλλει κάποια ιδιοτέλεια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι θα τους δει κανένας, δεν θα τους δει εύκολα, θα τους δει μόνο αν πάει στους χώρους του χαμόγελου,
αλλά δεν θα τους δει μέσα από εμφάνιση που θα κάνουν κάπου, μέσα από φωτογραφία, μέσα από selfie που θα βγάλουν ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το έχουν τόσο πολύ ιερό που θέλουν να το κατάνε για την ψυχή τους, για την καλή τους έτσι διάθεση να προσφέρουν σε κάποια παιδιά, στο χαμόγελο του παιδιού γενικότερα που πραγματικά υπάρχει. Να σας πω κάτι. Εκείνο νομίζω το οποίο κερδίζεται μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια είναι αυτό που πολλές φορές ακούς και τα ίδια τα παιδιά να λένε όταν οι σχέσεις τους λόγω παρατήρησης ή λόγω κάποιων άλλων στοιχείων ή λόγω χημίας, δεν ξέρω πώς να το πω πια, με τους γονείς φτάνουν σε εκείνο το σημείο να λένε, ξέρετε, εγώ θα απευθυνθώ τα ίδια τα παιδιά στο χαμόγελο του παιδιού και θα ζητήσω βοήθεια. Νομίζω ότι αυτό κλείνει όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπατε σήμερα και ακούσαμε από εσάς, κύριε Γιαννόπουλε. Έτσι είναι, και ένα δευτερόλεπτο μόνο να σας πω κάτι που εκεί δείχνει την αδιαφορία κάποιων. Μια 14χρονη μας πήρε τηλέφωνο για να μας πει ότι έχει πάρει φάρμακα για να θέσει τέρμα τη ζωή της. Τα είχε πάρει δηλαδή, δεν θα το έκανε, τα είχε πάρει. Εκεί κινητοποιηθήκαμε όλοι, κινητοποιήσαμε εισαγγελία, κινητοποιήσαμε ΕΚΑΒ, ήρθε η δασκάλα. Κάτι ήταν να κάνει στο παιδί κάποια μαθήματα. Της ενημερώσαμε τι θα κάνει για να προλάβει ο γιατρός μας, ενημέρωση τι θα γίνει. Και κάποια στιγμή βρήκαμε και τον πατέρα. Και ξέρετε τι μας είπε? Με ποιο δικαίωμα μιλήσατε εσείς με το παιδί μου? Αυτό νομίζω αφήνει αυτή την απάντηση που μπορεί να δώσει ο καθένας. Με ποιο δικαίωμα μιλήσατε εσείς με το παιδί μου, ενώ το παιδί του κινδύνευσε και όλα αυτά που συνέβαιναν στην οικογένεια βέβαια κλπ. Αυτό η απάντηση ήταν. Και το ευχαριστώ, δεν το ευχαριστώ να σου πει, γιατί σώσατε το παιδί μου, αλλά φανταστείτε τι καταλάβαινε εκείνος για τη σχέση του με το παιδί του. Αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύ μεγάλη τη γραφειοκρατία, την δυστοκία αν θέλετε, την εγρήγορση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί μπορεί κάποιος να κάνει μια καταγγελία, αλλά εκείνο το οποίο χρειάζεται γραφειοκρατικά, τυπολακτρικά να προχωρήσει και να πάει στη συνέχεια χάνοντας πολύτιμο χρόνο, αυτό πιστεύω ότι είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο μείον σε όλες αυτές τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται, παρά την καλή τη θέληση που μπορεί κάποιος να έχει. Και να θυμίσουμε το θετικό δε από το αρνητικό, γιατί είπαμε σήμερα δεν είμαι αρνητικά, πώς μια δημοσιογράφος στην Κρήτη κατάφερε να δώσει ευκαιρία σε ένα μωράκι 1,5 χρονών να του δώσουμε ευκαιρία στη ζωή με τον καρκίνο που είχε. Το πώς κατέληξε το είπαμε, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Απλά εγώ μιλάω για το θετικό της συνειδητοποιημένης δημοσιογράφου, η οποία δεν έκανε ρεπορτάζ. Το μόνο που έκανε ήταν να ενημερώσει, πάρτε αυτό το παιδί γρήγορα γιατί θα πεθάνει από την παραμέτρηση. Και του έδωσε τη δυνατότητα να έχει καλές στιγμές, να ζήσει τη ζωούλα του όσο τουλάχιστον είσαι. Για αυτή τη δημοσιογράφου και για αυτούς τους ανθρώπους, για εσάς όλους που με ευαισθησία αντιμετωπίζετε και με συνειδητοποιημένη διάθεση, γιατί και εσείς έχετε τα δικά σας σαν δημοσιογράφοι, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι διαφορετικά. Οι άνθρωποι λοιπόν που πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους έχοντας μπροστά τον άνθρωπο και όχι το ρεπορτάζ και όχι την επιτυχία της στιγμής, είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα ότι έχουμε, μιλάμε και λέμε πράγματα τα οποία πιάνουν τόπο, ακούγονται. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Κάπου παρακάτω θα τα ξαναπούμε. Πρώτη-τελευταία εκπομπή και για μας σήμερα. Να ξεκουραστούμε και εμείς. Ελπίζω, κύριε Γιαννόπουλε, να πάνε όλα καλά. Σας έχουμε καλό καλοκαίρι και να περάσετε καλά, να γυρίσετε πίσω έτσι δυνατή, να δώσουμε τις νέες μας μάχες, γιατί το χαμόγελο το καλοκαίρι δεν θα πάει διακοπές. 10/56 ξέρουμε ότι και το 15 Αύγουστο που δεν λειτουργεί τίποτα, γιατί και τώρα δεν λειτουργεί, αλλά τέλος πάντων το 15 Αύγουστο, οποιαδήποτε άλλη μέρα, είμαστε στις επάλξεις για να δώσουμε ένα φιλί ζωής σε ένα παιδί, σε μια οικογένεια που έχει την ανάγκη της.